Φέλιξ Γκουαταρί. Ακόμη περισσότερη διαστροφή. Από μαγνητοφώνηση Κωνσταντίνος Σύρμος. Κεφάλαιο «Τι είναι η φιλοσοφία». Η φιλοσοφία είναι ένα είδος, όπως υπάρχει φιλολογικό, αισθητικό ή πολιτικό είδος. Αυτό το είδος λειτουργεί με την ενέργεια του άπειρου που στηρίζεται σε αυτά τα πράγματα που λέγονται έννοιες. Φίλος είναι αυτός που στρέφεται προς τον άλλον και αντιπροσωπεύει τον άλλον, όχι σε μία σχέση ταύτισης, αφού η φιλία είναι παράλληλη με μία αγωνιώδη σχέση, αλλά μέσα από αυτή τη σχέση μοναδικότητας με τον άλλον ξετυλίγεται ένας συγκεκριμένος κόσμος. Μέσα στη συνενοχή της φιλίας υπάρχει ένας τρίτος όρος και αυτός είναι ο κόσμος που υφαίνουμε, διαμορφώνουμε. Η σοκρατική φιλία δεν ισοδυναμεί με την ομοφιλοφιλική ταύτιση, με την ενσάρκωση του άλλου. Είναι κάτι που υπάρχει για να απλώσει ένα δίκτυ πέρα από κάθε ενδοπροσωπική σχέση. Δίνει μία υφή σε έναν τύπο υποκειμένου που είναι το ενοιολογικό αντικείμενο. Με τον Ντελέζ είμαστε φίλοι γιατί δημιουργούμε έναν κόσμο, αλλά δεν είμαστε και φιλαράκια. Για παράδειγμα, με τον Ντελέζ πάντα μιλάμε στον πληθυντικό. Κρατήσαμε μία μεγάλη επαφή αλλά και μία φιλική απόσταση, σαν να το είχαμε ανάγκη για να διατηρήσουμε τη συνοχή της κοινής μας ταπειτουργίας. Εισαγωγικά, ο Φελίξ Γκουατάρι, ο φίλος του Ντελέζ, όλο αυτό το πλατωνικό θέατρο της φιλίας που ο ένας πολλαπλασιάζεται μέσα στον άλλον, ο ένας ταυτίζεται μέσα στον άλλον και οι δύο μαζί παίρνουν μία δύναμη τραγική. Έτσι έχουν γράψει τα βιβλία που τους έκαναν γνωστούς σ' όλον τον κόσμο. Τον Αντιειδήπους, τα χίλια επίπεδα, το Ιλ Πλατό, το Ρίζωμα, τον Κάφκα και το τελευταίο βιβλίο τους, Καπιταλισμός και Σχιζοφρένεια. Κλείσιμο εισαγωγικών. Δεν είπα ποτέ πως ο ψυχασθενής είναι ήρωας ή επαναστάτης και θα αντικαταστήσει τους αρχηγούς της εργατικής τάξης ή πως ήταν ο αγωνιστής των εργοστασίων Πουτιλόφ το 1917. Απλώς, αυτό που παρατηρώ στη σχέση μου με έναν ψυχασθενή, για παράδειγμα στην κλινική αυτή που δουλεύω, είναι ότι θέτει ερωτήματα που εμείς αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Θέτει σε αμφισβήτηση τον κόσμο των βασικών αξιών, τις κοινωνικές σχέσεις, την ύπαρξή μας, το συναίσθημα. Δίνει νέες διαστάσεις στη θεωρία των συμβόλων και στη σημειολογία. Αντιτίθεται στον κόσμο μας που υπέκυψε στα μέσα ενημέρωσης. Αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό πειραματικό εργαστήριο. Κανείς δεν δίνει δεκάρα για την ψυχιατρική. Την ξεχνάμε στην αφόρητη μιζέρια της. Πήγα στη Λέρο και είδα πολύ δυσάρεστα πράγματα. Πήγα και σε νοσοκομεία στα προάστια των Αθηνών και ήταν φρικτά αυτά που έβλεπε κανείς. Τι κάνουμε όμως με την ψύχωση, τη σχιζοφρένεια, τι κάνουμε με την ψυχιατρική? Το ερώτημα δεν αφορά μόνο το καλό του κοινωνικού τομέα, αλλά και το τι κάνει κανείς με τον προσωπικό του παραλογισμό, τι κάνει με τους πόθους του, με τη σχέση του με τον κόσμο, με τη μοναδικότητά του, τη γένα και το θάνατό του. Υπάρχουν όλα αυτά? Είναι θέματα σημαντικά? Όχι. Εμάς δεν μας αφορούν. Κάνουμε τηλεοπτικά προγράμματα. Είμαστε στην κοινή αγορά. Και αυτά τα άλλα δεν είναι στο πρόγραμμα. Εμένα πάντως με εκπλήσει πολύ αυτό. Γιατί είναι κάτι που αφορά τον πυρήνα της ύπαρξης.
Το πρόβλημα που τίθεται με διαφορετική ορολογία είναι να συλλάβει κανείς τη μοναδικότητα του άλλου χωρίς να μπει σε μια σχέση ταύτισης ή αυθυποβολής και να γίνει με άλλη μορφή φίλος μιας εφικτής διαδικασίας που δεν αναφέρεται σε απόλυτες έννοιες υποκειμενικότητας όπως φροϊδιανά συμπλέγματα ή το υποσυνείδητο του Λακάν, αλλά πλάθει τη δική της χαρτογραφία, δημιουργεί τη δική της μεταπροτυποποίηση και επιτρέπει στο άτομο, ανάλογα με τις περιστάσεις, να επαναδιαμορφώσει τα υπαρξιακά του εδάφη που ήταν βυθισμένα στο άγχος, στην απομόνωση. Του επιτρέπει να ξαναπλάσει τις σχέσεις του με τον κόσμο, τη δυνατότητα να ζήσει. Επομένως, είναι μία δραστηριότητα έξω από κάθε πρότυπο που ακολουθεί τον παραδειγματισμό της αισθητικής περισσότερο από την επιστήμη, αφού η θεραπεία αφορά τη διαμόρφωση ενός μοναδικού έργου. Εισαγωγικά, έχω τους λόγους μου να πιστεύω ότι το τελευταίο κεφάλαιο του Αντιειδίποδα του έργου των Ντελέζ Γκουατάρι, που έχει μεταφραστεί από χρόνια και στην Ελλάδα, το «Εισαγωγή στην σχιζοανάλυση», είναι ένα κείμενο γραμμένο από τον Γκουατάρι. Εδώ υπάρχουν λαμπρές παρατηρήσεις. Το ασυνείδητο δεν είναι ούτε θέατρο, ούτε σκηνή, αλλά είναι μία μηχανή. Είναι πληθυσμοί, είναι ομάδες, είναι περιθωριακές ομάδες, είναι γκρουπούσκουλο ως ομάδα. Το ασυνείδητο είναι μία μηχανή πολέμου που διέρχεται. Περνάει μέσα από τις ερήμους, τις μη χωροταξημένες και τις μη πολεοδομημένες και διαχέει την επιθυμία. Φτιάχνει κανάλια υδρευτικά, ποτίζει τα ξεραμένα μας μυαλά. Κλείσιμο εισαγωγικών. Κεφάλαιο, η χαοσμική σχέση με τον κόσμο. Οι καλλιτέχνες, κατά τις μεγάλες ενοιολογικές ρήξεις που εισήγαγε ο Μαρσέλ Ντουσάμπς, ο Τζον Κέιτζ και άλλοι, δουλεύουν όλο και πιο πολύ χωρίς δίχτυα, χωρίς βάσεις. Δεν έχουν πια υπερβατικές αξίες. Δουλεύουν για την ίδια την έκφραση της αισθητικής σχέσης. Και έτσι, αυτοί αποτελούν τους πιο θαραλέους πυρήνες στη σχέση τους με τη δημιουργικότητα. Υπάρχουν κι άλλοι, τα παιδιά στην ηλικία της αφύπνισης, οι ψυχοτικοί, οι καλλιτέχνες, οι ερωτευμένοι, οι πάσχοντες από AIDS και οι μελοθάνατοι. Όλοι τους έχουν αυτή τη χαοσμική σχέση με τον κόσμο. Οι καλλιτέχνες φτιάχνουν όργανα, δημιουργούν διαδρομές για να μπορέσουν να φτάσουν αυτή τη διάσταση που λέει «Τι κάνω εδώ, τι είναι αυτός ο πλανήτης, σε τι να κρατηθώ». Σε τίποτα το υπερβατικό. Μπορείς να κρατηθείς μόνο από την ενυπάρχουσα διαδικασία της δημιουργικότητας. Ήθελα ακόμα να πω πως σήμερα το αισθητικό παράδειγμα έξω από την παραγωγή αισθητικών έργων απασχολεί εξίσου την επιστήμη όσο και την παιδαγωγική, την πολεοδομία, την ιατρική και την ψυχιατρική, γιατί πρόκειται για την ίδια την υπαρξιακή μεθοδολογία, την υπαρξιακή μικροπολιτική που αναπτύσσεται και λαξεύεται από την αισθητική προοπτική. Κεφάλαιο, η περιθωριοποίηση. Σήμερα δεν έχουμε μείωση στο ποσοστό των περιθωριακών, αφού ολόκληροι οι ήπειροι γίνονται περιθωριακοί. Η Αφρική είναι μια τερατώδης περιθωριακή ήπειρος. Σήμερα 600 εκατομμύρια Αφρικανών ζουν σε μια απερίγραπτη ερήμωση και μέχρι το 2025 θα είναι 3 δισεκατομμύρια. Τι μπορεί να γίνει? Το 2025 έφτασε στο άψες βίσε. Το πρόβλημα των περιθωριακών δεν έχει λυθεί στην Αφρική ή στη Λατινική Αμερική. Σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Χιλή, η Αργεντινή, που εφαρμόζουν τη γραμμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, λέμε πως πάνε καλά γιατί έχουν δώσει λύση στον πληθωρισμό.
Υποφελείται όμως μόνο το 20%. Το 80% ζει μέσα στην αθλειότητα. Τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν. Σήμερα στο Πακιστάν εξακολουθεί η δουλεία παιδιών 4 ή 5 ετών που φτιάχνουν πλήνθους και ζουν μέσα στη λάσπη. Αυτή η σκλαβιά επικρατεί σε όλες τις ασιατικές χώρες που παγιδεύτηκαν από τις νέες βιομηχανικές δυνάμεις. Μπορεί να πούμε πως οι περιθωριακοί ελαττώθηκαν στη Δύση, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν αληθεύει στα γκέτο του νότιου Μπρόνξ στη Νέα Υόρκη, ούτε και στα προάστια του Παρισιού. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αθήνα. Μπορεί σήμερα οι περιθωριακοί να μην έχουν πολιτική συνείδηση, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Πρέπει να εξακριβωθεί. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν λιγότερη απήχηση. Το περιθώριο δεν είναι τόσο στη μόδα όσο τη δεκαετία του 60. Ωστόσο, σήμερα έχουμε μια καταστροφική τάση προς την περιθωριοποίηση πληθυσμών σε πλανητική κλίμακα. Οι άνθρωποι που παγιδεύτηκαν από μια καταναλωτική κοινωνία, από σχήματα όπως τη διαφήμιση που χειρίζεται την κοινή γνώμη, από μια μονοδιάστατη πολεοδομία, όπως λέγαμε παλιά, δεν πρέπει να θεωρηθούν ηλίθιοι γι' αυτό το λόγο ή ότι είναι πρόβατα ή ζώα. Ξαναστείνουν τα υπαρξιακά τους εδάφη στη δική μας κλίμακα. Οι νέοι φτιάχνουν συγκροτήματα, δένονται με τη μουσική ροκ και τελικά επαναδημιουργούν ψευδοκοινωνίες που βασίζονται στο έγκλημα, στα ναρκωτικά, στην αυτοκτονία. Παρόλα αυτά γαντζώνονται στο περιεχόμενο της ύπαρξης με ό,τι τρόπο μπορούν στα πλαίσια μιας διηιστικής κοινωνίας όπου η καπιταλιστική αριστοκρατία ελέγχει την εξουσία, ελέγχει το χρήμα και τις τηλεεπικοινωνίες. Και απ' την άλλη είναι μια μάζα ανθρώπων χαμένων μες στον κόσμο που ζουν σε ένα απίστευτο αποξενωτικό πολεοδομικό σύνολο και ανήκουν σε ένα παραγωγικό σύνολο όπου δεν βρίσκουν θέση. Σήμερα η ανεργία αγγίζει πολύ τους νέους. Ακόμα και οι νέοι που μπαίνουν στη διαδικασία παραγωγής γίνονται περιθωριακοί και ας έχουν ενταχθεί σε ένα σύνολο. Αυτήν την κρίση εγώ την ονομάζω οικοσοφική. Για να διευρύνουμε την έννοια της περιβαλλοντικής μόλυνσης, να μην αφορά μόνο τις υλικές της διαστάσεις, αλλά και την κοινωνική και πνευματική μόλυνση. Για να ενταχθούν όλες αυτές οι οικολογικές διαστάσεις, δημιούργησα τον όρο οικοσοφία. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα επανασύστασης της ζωής από όλες τις πλευρές, τις υλικές και κοινωνικές. Πρέπει να διαμορφωθεί ένας προβληματισμός της οικολογίας.